Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή θα οδηγούνται ακόμη και όσοι διαπράττουν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ θα τους επιβάλλονται υψηλές χρηματικές ποινές και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα. Αυτό αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια. Όποιος σκέφτεται μετά τις αλλαγές να παρανομήσει, θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά, τόνισε ο κύριος Φλωρίδης, ενώ ο κύριος Κικίλιας επισήμανε ότι τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται θα είναι υπερπολαπλάσια και μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 30.000 ευρώ. Στην φυλακή θα οδηγούνται ακόμη και όσοι διαπράττουν εμπρισμό εξαμελίας, ενώ θα τους επιβάλλονται υψηλές χρηματικές ποινές και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα. Οι νομοθετικές αυτές βάσεις τέθηκαν στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όποιος σκέφτεται μετά την αλλαγή του κώδικα να παρανομήσει, θα πρέπει να το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές, διότι το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με την έννοια αυτή θα αντιμετωπιστούν και τα εγκλήματα τα οποία αφορούν τους εμπρισμούς, είτε εξαμελία στελούμενα είτε από πρόθεση. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως τώρα, ο εμπρισμός εξαμελία σε περιουσίες τιμωρείται με 3 χρόνια, ενώ σε δάση με 1 χρόνο. Η ποινή αυτή όμως δεν είναι εκτιτέα. Η κυβέρνηση, προκειμένου να βάλει φρένο στους επίδοξους και απρόσεκτους εμπριστές, αυστηροποιεί το νομοθετικό πλαίσιο. Οι εμπριστές εξαμελία με ποινές άνω του ενός έτους θα μπαίνουν φυλακή. Για τις ποινές όμως από 1 έως 2 έτη υπό προϋποθέσεις, θα μπορούν να εκτείονται με προσφοράς κενοφιλή εργασία ή με διοικητικά πρόστιμα, τα οποία θα ανέρχονται έως 30.000 ευρώ. Σας επιβεβαιώνω για μία ακόμη φορά ότι τα πρόστιμα τα οποία πλέον θα βεβαιώνονται θα είναι υπερπολαπλάσια αυτών τα οποία ίσχυαν. Από την αρχή του χρόνου είχαμε 118 συλλήψεις, 107 από αμέλεια και 11 από πρόθεση. Η τελική εισήγηση θα είναι έτοιμη στο τέλος του καλοκαιριού, προκειμένου να προχωρήσει η ψήφιση του νομοσχεδίου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από το 2000 μέχρι το 2021 στην χώρα μας ασκήθηκαν 19.712 ποινικές διώξεις για εμπρισμούς, από τις οποίες οι 7.463 αφορούσαν σε εμπρισμό από αμέλεια και οι 2.796 σε εμπρισμό από πρόθεση. Από αυτές, οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν 564 άτομα, 490 καταδικάστηκαν για εμπρισμό από αμέλεια και μόλις 74 για εμπρισμό από πρόθεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή. Όταν μιλάμε για εμπρισμό περιουσιών, είναι έως 3 έτη. Όταν μιλάμε για εμπρισμό σε δάση από αμέλεια, είναι έως 1 έτος. Πρέπει να μετατραπεί, να γίνει φυλάκιση 3 έως 5 έτη, προκειμένου να πρέπει να αιτείται ο κατηγορούμενος στην αναστολή της έκθεσης της ποινής. Και υπό περίπτωση το δικαστήριο να κρίνει αν πρέπει να ανασταλεί ή όχι η ποινή. Από το 2021 ο εμπρισμός έχει μετατραπεί σε κακούργημα και τιμωρείται με μέγιστη ποινή 15 ετών, εκτός εάν έχει προκληθεί θάνατος, όπου τότε επιβάλλονται τα ισόβια. Τα πλαίσια ποινής μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στην ισόβια κάθριξη, αν προκύψει θάνατος ανθρώπων, ή στην κάθριξη μέχρι 20 έτη, αν προκύψει πολύ μεγάλος κίνδυνος και πολύ μεγάλη δασική έκταση. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών που ξεσπούν στην χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οφείλεται σε εμπρισμό. Μόνο τον Ιούλιο είχαμε 1.470 πυρκαγιές, με τις 10 από αυτές να είναι μεγάλης έκτασης, δοκιμάζοντας έτσι τις αντοχές του μηχανισμού.